Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Μονεκτάριος Νότης, σας καλωσορίζω στο 24 HTV. Μπορεί οι προθεσμίες για τις φορολογικές δηλώσεις, τις φετινές φορολογικές δηλώσεις να πήραν παράταση. Παρ' όλα αυτά, είναι πολλές οι εκκρεμότητες που έχουν οι φορολογούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, κυρίως αυτή την περίοδο, αλλά και ιδιοκτήτες ακινήτων με την εφορία. Εκκρεμότητες οι οποίες περνούν, οι περισσότερες από αυτές, μέσα από το Taxis και το Taxis.net, μέσα από το Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο 24 HTV τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας, κύριε Θεοχάρη. Καλημέρα. Και να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Δόθηκε μια παράταση, μια σημαντική παράταση στις φορολογικές δηλώσεις. Γιατί ξανά το σύστημα δεν είναι έτοιμο, και το λέω αυτό διότι και πέρσι είχαν ταλαιπωρηθεί πάρα πολλοί φορολογούμενοι με το σύστημα το οποίο δεν άνοιγε, έπεφτε, δεν μπορούσαν να κάνουν καταχωρήσεις στοιχείων. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Είναι διαφορετικά τα ζητήματα που είχαμε πέρσι με αυτά που δεν έχουμε ακόμα φέτος και αν δεν θα έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο δίνουμε παρατάσεις, και αυτό είναι μια διαδικασία η οποία πια νομίζω ότι την έχει συνηθίσει ο κόσμος και οι λογιστές. Δεν είναι όμως μια σωστή διαδικασία και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μπούμε σε μια σειρά και να μην γίνεται αυτό το πράγμα συνέχεια. Στα πλαίσια αυτά προσπαθούμε σιγά σιγά να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Ακολουθούμε μια στρατηγική η οποία λέει προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών όλο και περισσότερο. Αυτό προϋποθέτει ότι τα συστήματά μας είναι έτοιμα και μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις. Πέρσι, πράγματι, αναφέρατε προβλήματα, υπήρχαν προβλήματα, αλλά υπήρχαν προβλήματα γιατί οι εφαρμογές ήταν καινούργιες. Το Taxis.net πέρσι αναβαθμίστηκε πλήρως και άρα όλες αυτές οι νέες εφαρμογές δεν είχαν δοκιμαστεί καθόλου πάνω σε φόρτο, με τέτοιο τρόπο να δούμε ότι μπορεί να ανταποκριθούν. Αυτά τα έχουμε ξεπεράσει. Φέτος έχουμε άλλου είδους πράγματα. Έχουμε το ίδιο το data center που μετά από 7 χρόνια μας έρχεται και αναβαθμίζεται. Άρα πρέπει μέσα στη διάρκεια της χρονιάς να κάνουμε πολλές αναβαθμίσεις και γι' αυτό δυστυχώς θα δούμε και κάποια Σαββατοκύριακα που θα κλείνουμε το σύστημα γιατί πρέπει να κάνουμε αλλαγές. Αλλά αυτό το χρονοδιάγραμμα της αλλαγής θα πρέπει να το πλέξουμε με όλες αυτές τις προθεσμίες. Δεν είναι απλό πράγμα και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Πάντως, κάθε φορά που προκύπτει ένα θέμα με το Taxis.net, με οποιοδήποτε εφαρμογή στο ΚΕΠΙΟ, καταλήγουμε στο να επιστρέφουμε. Πού να επιστρέφουμε? Σε εφορίες. Το λέω γιατί είπατε κι εσείς πριν από λίγο ότι στόχος είναι να τα κάνουμε όλα ηλεκτρονικά, και αυτό είναι το καλύτερο. Να μην υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας για να κάνουν και εφορίες άλλες δουλειές πολύ πιο χρήσιμες και για το δημόσιο και για τα έσοδα. Όμως, επιστρέφουμε στον ΚΙΣΕ. Πότε θα απεγκλωβιστούμε από αυτό? Η αλήθεια είναι ότι μας έρχεται από το παρελθόν και μας έρχεται από διαφόρους λόγους. Εντάξει, παραδοσιακά προφανώς εδώ ήταν οι εφορίες οι οποίες είναι το σημείο το οποίο εξυπηρετούσαν τους πολίτες. Από αυτό πρέπει να φύγουμε. Για να συμβεί αυτό όμως, έχουμε το φαινόμενο που είναι ένα φαινόμενο που έχει χτιστεί στα τελευταία χρόνια, όσα χρόνια είναι το Taxis, από τη δεκαετία του 90. Έχουμε πάρα πολλές μικρές εφαρμογές οι οποίες έχουν ξανακάνει παρόμοια πράγματα. Και σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ δίνεται η δυνατότητα, παράδειγμα, να πληρώσει το ΦΠΑ, δεν δίνεται η δυνατότητα να πληρώσει το εισόδημα και διάφορα τέτοιου είδους δυσλειτουργίες του συστήματος, να το πω έτσι. Άρα, για να μπορέσουμε πλήρως να εξαφανίσουμε τη ΔΟΗ, πρέπει να κάνουμε 2-3 πράγματα. Το ένα είναι προφανώς να εξαλείψουμε την οτροπία που θέλει η ΔΟΗ. Πάρα πολλές φορές οι κεντρικές υπηρεσίες μας λένε όχι, αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο άνθρωπος, μόνο ο έφορος, δεν γίνεται ηλεκτρονικά, δεν γίνεται. Το πρώτο λοιπόν και το πιο δύσκολο είναι να ξεπεράσουμε αυτή την οτροπία που λέει ότι μόνο στη ΔΟΗ μπορεί να γίνουν τα πράγματα σωστά και στα κομπιούτερ δεν είναι. Το δεύτερο είναι τα ίδια ζητήματα μεταξύ τους να μιλάνε καλύτερα, η επικοινωνία με τις τράπεζες. Αυτό εμείς κάθε χρόνο το κάνουμε σωστά. Και το τρίτο είναι προφανώς να υπάρχουν και υλικές προϋποθέσεις έξω. Μας το λένε συχνά αυτό. Υπάρχουν τα χωριά, δηλαδή πρέπει να δώσουμε ακόμα τη δυνατότητα στους ανθρώπους να μπορούν να κάνουν τα πράγματα με εναλλακτικούς τρόπους, γιατί το ηλεκτρονικό δεν υπάρχει και δεν έχει πάει ακόμα παντού σε όλους. Αλλά θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα έχει πάει. Μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και το 90% του πληθυσμού και των υποχρεώσεων. Ξέρετε κάτι, ακούγεται λίγο περίεργο αυτό, όταν γνωρίζουμε ότι έχουν δοθεί από το ελληνικό δημόσιο εκατομμύρια επί εκατομμυρίων ευρώ, εκατοντάδες εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί το Taxis για να αναβαθμιστεί και να έχει πρωτοποριακές υπηρεσίες. Φτάσαμε στο 2012 και ακόμα λέμε ότι δεν έχει πάει παντού, ακόμα λέμε ότι ναι, υπάρχουν θέματα, και καταλαβαίνω ότι εσείς τώρα τα βρήκατε και υπάρχουν, αλλά
Είναι λίγο περίπτωτο ότι εξακολουθεί όχι, και υπάρχουν, όχι, έτσι. Μην το μπερδεύουμε. Όταν λέω δεν έχει πάει παντού, για να ξεχωρίσουμε το ένα πράγμα, όταν λέω δεν έχει πάει παντού, εννοώ μπορεί να μην έχει πάει παντού ακόμα και η κινητή τηλεφωνία. Το ίντερνετ να βρίσκεται παντού. Να μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι οι φορολογούμενοι σε κάθε μέρος της Ελλάδος μπορούν να κάνουν τις υποχρεώσεις τους μέσω του ίντερνετ, για παράδειγμα. Αυτό είναι ένα θέμα διαφορετικό σε σχέση με τα εκατομμύρια που λέτε που έχουν δοθεί για το τάξη, το ΣΥΣΝΕΤ, για το έλεγξη, για όλα αυτά τα συστήματα της Γενικής Γραμματείας. Πράγματι έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα και πράγματι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Έχουν γίνει άλματα, θα έλεγα. Τώρα, δεν μπορώ να μπω εκεί, γιατί δεν ξέρω και τα δεδομένα για το πλήρως αν αυτά τα χρήματα μέχρι το τελευταίο ευρώ έχουν αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά σίγουρα υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Νομίζω δεν μπορεί κανένας, αν μας σκεφτούμε πριν από 5-8 χρόνια, έχουν γίνει βήματα, ήταν πολύ διαφορετικά πράγματα. Ποια είναι τα επόμενα βήματα τώρα, γιατί έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια βήματα για την καταπολέμηση εισόδου διαφυγής, με διασταυρώσεις κλπ. Τα ξέρουν και όσοι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Τα επόμενα βήματα ποια είναι σε αυτό το κομμάτι, ποιος είναι ο σχεδιασμός? Σε σχέση με τους ελέγχους και τις... Σε σχέση με την καταπολέμηση εισόδου διαφυγής. Είναι έλεγχοι, είναι νέοι τύποι υποβολή στοιχείων, δεν ξέρω, ρωτάω. Νομίζω και αυτός ο αγώνας είναι πάλι πολύ μέτωπος. Το πρώτο είναι το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα. Θα πρέπει να, μέχρι τον Ιούνιο, είναι και πια μνημονιακή υποχρέωση, να έρθουμε ένα σύστημα το οποίο να οδηγεί σε κάποιες κατευθύνσεις. Το ένα είναι η κατεύθυνση απλοποίησης, αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και τον ελεγκτικό μηχανισμό της δικαιοσύνης. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εμπνέει ένα αίσθημα δικαιοσύνης και ο άλλος να μην έχει συνέχεια αυτή τη δικαιολογία ότι είναι άδικο και γι' αυτό φοροδιαφεύγω και. Και τέλος, θα πρέπει να είναι ένα σύστημα το οποίο να διευρύνει τη φορολογική βάση ώστε να κατανέμονται τα βάρη σε περισσότερο. Επιτρέψτε μου. Αίσθημα δικαιοσύνης, όταν και το ίδιο το κράτος λέει ότι θα επιστρέψω τα 6 δις που χρωστάω κουρεμένα, δεν το βλέπω, αλλά μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Είναι... Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι. Το κομμάτι όμως της διεύρυνσης φορολογικής βάσης θα γίνει πώς, μέσα από το ΚΠΟ? Το κομμάτι της διεύρυνσης φορολογικής βάσης, στο σημείο που μιλούσα για το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα, θα γίνει στο επίπεδο των διατάξεων που, παράδειγμα, ο φόρος περιουσίας μπορεί να είναι πιο διευρυμένος ή λιγότερο διευρυμένος. Αυτό λοιπόν μπορεί να το θέσει το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα. Σε ό,τι αφορά τα δικά σας συστήματα. Σε ό,τι αφορά τα δικά μας συστήματα, εμείς έχουμε το σύστημα έλεξης, το οποίο πια εδώ και κάποιους μήνες λειτουργεί και είναι στους 4 μηχανισμούς ελέγχου του Υπουργείου, το ΣΔΟΕ, τις φορολογικές ελεγκτικές υπηρεσίες, τις ελαιονιακές ελεγκτικές υπηρεσίες και την οικονομική επιθεώρηση. Αυτό το σύστημα λοιπόν διευρύνεται και λειτουργικά και γεωγραφικά, πηγαίνει σε όλο και περισσότερες διευθύνσεις περιφερειακές του ΣΔΟΕ και σε άλλες υπηρεσίες, σε φορείες και τελωνία. Αυτό είναι το κύριο σύστημα μέσα από το οποίο εμείς θέλουμε να περάσουμε όλες τις διαδικασίες του ελέγχου. Το δεύτερο είναι ότι κάνουμε κάποιους ακόμα ad hoc ελέγχους διασταυρώσεις, αυτό που λέμε, εκτός του συστήματος, μέχρι να τις δούμε αυτές τις διασταυρώσεις πώς λειτουργούν, αν λειτουργούν πλειοτικά, να μπουν και μετά τις βάζουμε στο έλεγξη και στην κανονική ροή των ελέγχων. Εδώ έχουμε διάφορα ζητήματα. Το κλασικό είναι αυτό που μας είναι και στην επικαιρότητα με τις κάρτες, τις πιστωτικές και τις χρεωστικές, που θέλουμε να τις αξιοποιήσουμε. Πώς θα γίνει η αξιοποίηση αυτών καλύτερα? Κοιτάξτε, από το 2010 πέρασε ένας νόμος που μας επιτρέπει να ζητάμε στοιχεία από τις τράπεζες. Αυτό χρειαζόταν κάποιες υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες είχαν βγει και τώρα πια. Μετά και τις υπουργικές αποφάσεις έχει γίνει η αξιοποίηση και η τεχνική συζήτηση με τη ΔΙΑΣ, ΑΕ και με τις τράπεζες ώστε να μας δίνουν τα στοιχεία. Τώρα πια λοιπόν έχουμε τα στοιχεία. Στοιχεία που αφορούν σε τι, στις συναλλαγές? Στοιχεία που αφορούν στο τζίρο των καταστημάτων που έχει γίνει μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Όχι του κάθε φορολογούμενου συναλλαγές, αλλά του τζίρου των καταστημάτων. Okay. Άρα, άρα μπορούμε να διασταυρώσουμε με το τι τζίρο δηλώνεται για το ΦΠΑ. Αυτό λοιπόν, εντάξει, οδηγεί σε κάποιες, υποθέτω, ακραίες περιπτώσεις να έχεις δηλώσει ακόμα λιγότερο ΦΠΑ από όσο έχεις σε κάρτες, το οποίο το θεωρώ αδιανόητο, αλλά θα δούμε αν θα εμφανιστεί. Αλλά σίγουρα τώρα πια και με το τελευταίο φορολογικό πολυνομοσχέδιο που είχε κάποιες φορολογικές διατάξεις, δίνεται δυνατότητα στις ελεγκτικές υπηρεσίες να χρησιμοποιούν έμεσους τρόπους υπολογισμού του τζίρου. Ένας από αυτούς, παράδειγμα, τις καταθέσεις που έχει το κατάστημα και όλα αυτά τα πράγματα. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι και η κίνηση των καρτών που έχει ένα κατάστημα. Πότε θα ξεκινήσουν αυτοί οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις? Εγώ περιμένω
αυτή την επόμενη εβδομάδα να έχω τα πρώτα αποτελέσματα της πιλωτικής διασταύρωσης για να βγάλουμε ένα πρώτο συμπέρασμα και από εκεί πέρα θα κάσουμε με τις ελληνικές υπηρεσίες για να το χρονοπρογραμματίσουμε και να το σχεδιάσουμε. Αλλά ζούμε πρώτα την αξία των δεδομένων και τι έχουμε. Και σε ό,τι αφορά να φύγουμε από τα καταστήματα, σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, ακούμε συνεχώς ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι αυτοί που βρίσκονται στον πυρήνα της φοροδιαφυγής, ότι αυτοί φοροδιαφεύγουν περισσότερο, αυτοί έχουν στοχοποιηθεί δικαίως σε κάποιοι αδίκως κάποιοι άλλοι. Και από αυτή την ηγεσία και από άλλες ηγεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, εκεί υπάρχει δυνατότητα να περιοριστεί η φοροδιαφυγή. Εκεί νομίζω το έλεγξε το ίδιο. Οι ηλεκτρικές υπηρεσίες έχουν βάλει στόχευση, δηλαδή γίνεται μια ανάλυση ρίσκου, οπότε δεν είναι όλοι οι επαγγελματίες ελεύθεροι το ίδιο. Εκεί πέρα λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να στοχεύσουμε περισσότερο το σύστημα έλεγξης προς αυτές τις περιπτώσεις και νομίζω ότι γίνεται μια δουλειά. Η αλήθεια είναι όμως ότι ας το πούμε υπάρχουν αμεσότερες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή, όπως τα ληξιπρόθεσμα, όπως όλα αυτά που είναι στην επικαιρότητα. Και ο ελεκτικός μηχανισμός, έχω την αίσθηση ότι ασχολείται αρκετά με αυτά για να μπουν και αυτά σε μια σειρά. Οι άλλοι πρέπει να τα πάρεις. Οι πόροι είναι συγκεκριμένοι. Δεν μπορείς στους ανθρώπους να τους κάνεις χίλια κομμάτια και να τρέχουν δεξιά και αριστερά. Σωστά. Μήπως όμως συνέχεια θα έχουμε κάτι το οποίο θα πηγαίνει πίσω, κάτι άλλο που είναι ο πυρήνας και η ουσία των ελέγχων. Εντάξει. Τώρα, εάν τα ληξιπρόθεσμα ή ο επιδευματίας είναι ο πυρήνας, δεν ξέρω. Όχι τα ληξιπρόθεσμα, λέω για τη φοροδιαφυγή, λέω για τους όχι, δεν νομίζω. Ωραία, μισθωτοί συνταξιούχοι. Εκεί, εντάξει, αυτοί δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν εύκολα, παρόλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις μέσω τεκμηρίων, μέσω άλλων τρόπων. Προγραμματίζεται κάτι παραπάνω στον έλεγχο της συγκεκριμένης κατηγορίας φορολογουμένων? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, ειδικά για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Νομίζω ότι λίγο υπερβάλλουμε στο θεωρώντας ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δεν κάνουν καθόλου φοροδιαφυγή. Νομίζω όλοι ξέρουμε, ας το πούμε, από το περιβάλλον μας περιπτώσεις που έχουμε διπλές δουλειές, δηλώνουμε διάφορα ζητήματα γίνονται και σε αυτό το πεδίο. Είναι δυσκολότερο, είπα, δεν υπάρχει φοροδιαφυγή. Ναι. Παντού υπάρχουν. Αλλά όχι, απλώς υπάρχει αυτή η τάση να λέμε αυτή είναι πεντακάθαρη και όλοι οι άλλοι είναι οι βρώμικοι και δεν νομίζω ότι ισχύει στον βαθμό που το λέμε τουλάχιστον. Όχι, εκεί πέρα αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να προωθήσουμε περισσότερο την λιγότερη γραφειοκρατία, να δούμε εμείς μπορούμε να συνεργαστούμε με τις επιχειρήσεις ή να δούμε το κομμάτι του Φόρουμ Μισθωτών Υπηρεσιών πώς θα το πάρουμε περισσότερο αυτόματα για να μην χρειάζεται να το δηλώνουμε όλο αυτό που κάνουμε, δηλαδή να μειώσουμε την ταλαιπωρία σε αυτά τα πράγματα τα οποία θεωρούνται στάνταρ είναι απλά. Ως ο φορολογούμενος να μην ταλαιπωρείται, γιατί μιλάμε και για τη μεγάλη μάζα των ανθρώπων, έτσι δεν είναι, η μισθωτή είναι ο περισσότερος όγκος. Ωραία, κάτι τελευταίο. Όλη η ιστορία με το τέλος ακινήτων μέσω της ΔΕΗ έχει εμπλακεί και το ΚΕΠΙΟ και η Γενική Γραμματεία η δική σας. Τελικά πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Εσείς μέσα από εσάς περνούν οι εντολές. Εσείς θα μπείτε στη διαδικασία του να ελέγξετε εάν εγώ έχω πληρώσει ή όχι το συγκεκριμένο τέλος και να ενημερώσετε? Εμείς έχουμε ένα σύστημα. Αυτό, εκεί εμπλεκόμαστε. Μεταφέρουμε και πληροφορία από τη ΔΕΗ προς τη ΔΟΗ και από τη ΔΟΗ προς τη ΔΕΗ. Μαζεύουμε, μας δίνει ο κάθε πάροχος, όχι μόνο η ΔΕΗ, ποιος έχει πληρώσει, ποιος δεν έχει πληρώσει. Άρα αυτά τα στοιχεία τα ξέρει και η ΔΟΗ. Αντίστοιχα, προφανώς βέβαια, και ο πολίτης έχει και το λογαριασμό του, οπότε μπορεί να αποδείξει σε κάποια περίπτωση που υπάρχει λάθος και τα στοιχεία δεν το λένε σωστά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που κάνουμε είναι, έχουμε μια εφαρμογή για τη ΔΟΗ να μπορούν να περάσουν τα αποτελέσματα, να καταγράφονται ότι σε ποιες περιπτώσεις δίνουν απαλλαγή, σε ποια περίπτωση δίνουν μειωμένο τέλος, σε ποια περίπτωση δίνουν περισσότερες δόσεις. Βοηθάμε σε κάποιες διαδικασίες που είναι όταν αλλάζουμε πάροχο, έχουμε πληρώσει το μισό τέλος τον έναν, θέλουμε να πάμε στον επόμενο. Έχουμε κάνει ένα διακανονισμό στον προηγούμενο, να συνεχίσει ο διακανονισμός και με τον επόμενο. Διάφορα τέτοια, ας πούμε, τεχνικής φύσης που ίσως είναι και. Υπάρχουν στοιχεία πόσοι έχουν διακανονίσει, πόσοι δεν έχουν πληρώσει. Έχετε καταγράψει? Τα στοιχεία που έχουμε εμείς μας λένε ότι έχουμε ένα πολύ καλό ρυθμό πληρωμής αυτή τη στιγμή, γύρω στο πάνω από 80%, λίγο λιγότερο από 85%. Είναι ο ρυθμός, πάνω κάτω ο ρυθμός που έχει και η ΔΕΗ έτσι και αλλιώς, ίσως και λίγο καλύτερος. Και από εδώ και πέρα πήραμε και τα στοιχεία με τις γιορθώσεις των τιμών ζωνών και των τετραγωνικών που υπήρχε μια μεγάλη ανακατοσούρα με τους Δήμους. Πήραμε τώρα τα καινούργια στοιχεία, κάνουμε έναν έλεγχο για να δώσουμε το OK να ξεκινήσει του 2012 το τέλος τη ΔΕΗ. Βοηθάμε στη διαδικασία γενικώς και προσπαθούμε να μειώσουμε την ταλαιπωρία του κόσμου όσο μπορούμε. Κύριε Θεοχάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, ελπίζουμε να δώσαμε κάποιες απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα. Εμείς θα είμαστε ξανά εδώ στο 24 HTV, στο καθιερωμένο μας ραντεβού με θέμα τι άλλο, την οικονομία.